Η αστική δικτατορία σας δίνει το λόγο. Η αστική δικτατορία δίνει το λόγο μέχρι σε ένα σημείο. Στα έργα όμως και στην πράξη κάνει, να σας το πω πολύ απλά. Πολύ απλά. Ας υποθέσουμε, αφού εσείς λέτε ο λαός είναι ο κυριαρχός, το θέλετε όλοι. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι 15 κόμματα παίρνουν από 3%. Πόσο κάνει? 3, 15, 45. Και βγαίνετε εσείς με 25. Θα πάρετε κυβέρνηση. Εσείς ο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή το τάδε κόμμα. Γιατί δεν σέβεστε τη λαϊκή θεοφύλα? Η λαϊκή τιμωρία λέει δεν σας θέλω. Να σας δώσω 30 και 40 και 51 κανονικά. Πέστε μου πότε κυβερνήσατε με 51% και δεύτερο. Θα το ξαναπώ, το είπε και ο εισηγητής μας. Εσείς, ο ΣΥΡΙΖΑ μάλλον, που κόπτεται για την απλή αναλογική και τη λαϊκή κυριαρχία, άσχετα το τι έκανε, έφερε νόμο που λέει ότι για να πάρει απόφαση ένα συνδικάτο στο εργοστάσιο ή οπουδήποτε αλλού για απεργία, χρειάζεται το 50% συν 1 της πλειοψηφίας των εργαζομένων. Για απεργία. Αν δεν το έχει, είναι παράνομο. Και εσείς... Των εργαζομένων, λέω. Εσείς το φέρατε. Ωραία. Ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων, τώρα μην τελαθούμε. Το νόμο τον έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ. Και τότε ήταν που ο κύριος Γεωργιάδης, παραδείγματος χάρη, είχε βγει στα κεραμίδια. Ζήτω, είμαι με το ΣΥΡΙΖΑ. Μπράβο, επιτέλους φέρετε ένα καλό νόμο. Πέστε μας λοιπόν εσείς που είσαστε και εξεχονομικός και λοιπά, και δεν παραγνωρίζω, πώς γίνεται να ζητάτε 50 συν 1 στους εργαζόμενους την πλειοψηφία και να κυβερνάτε με 23%. 23 στο σύνολο. 23 δεν είναι? Στο σύνολο των ψηφοφόρων. 22, θέλετε να το πω, 39. Να μην πάω σε αυτή τη λογική. Ελάτε. Πώς γίνεται εσείς να κυβερνάτε μια χώρα ολόκληρη και ο εργάτης για να αποφασίσει να διεκδικήσει δικαιώματα να θέλει 50% συν 1. Τι λέγεται αυτό? Δεν λέγεται δικτατορία?